Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είναι τόσο συμπυκνωμένα όλα τα γεγονότα που τρέχουν τις τελευταίες μέρες που πραγματικά δύσκολα τα προλαβαίνει κάποιος. Και όμως παρά το γεγονός ότι εκεί στη Δύση πηδάνε από το ένα θέμα στο άλλο πολύ γρήγορα και μένουν σε κάποια εντυπωσιακά, ας το πω έτσι, ανθρωπιστικά ζητήματα, ωστόσο έχει σημασία να δούμε αυτό το οποίο προηγήθηκε και πώς φτάσαμε στις μέρες αυτές τώρα που η Ρωσία ουσιαστικά για πρώτη φορά μετά από 7,5 μήνες της ειδική στρατιωτικής α, επιχείρησης στην Ουκρανία έκανε τόσο ευρεία επίθεση με τις βόμβες της και για ποιο λόγο προηγήθηκε η τρομοκρατική ενέργεια η οποία έγινε σε αυτό το κόσμημα θα έλεγε κανείς, σε αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα όπως ήταν η γέφυρα της Κρυμαίας, 19 ολόκληρα χιλιόμετρα, για την οποία τόσα είχαν γραφτεί και τόσα είχαν αναφερθεί τα προηγούμενα 5-6 χρόνια. Εκεί λοιπόν έγινε μια τρομοκρατική επίθεση που ουσιαστικά άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για τις εξελίξεις μετά από αυτό διότι το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα έφερε ως συνέπεια μέσα στη Ρωσία οργή, αγανάκτηση, ακόμα και μεγάλα ερωτηματικά προς τη ρωσική ηγεσία, τι γίνεται, πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε αυτή την τρομοκρατική οργανωμένη επιχείρηση που γίνεται από το κράτος τρομοκράτης, το καθεστώς του Κιέβου. Και μάλιστα πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι απαιτούσαν εδώ και τώρα απάντηση. Το Κρεμλίνο δρά και δρούσε όπως πάντα με τρόπο ήρεμο, ψυχρό και πάνω απ' όλα μέσα στα όρια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. <coughs> Έχει ενδιαφέρον να δούμε εδώ πέρα πώς ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος δέχτηκε αυτό το πλήγμα τι έκανε και πώς περίμενε να βγουν τα πρώτα συμπεράσματα έτσι ώστε να μην δράσει εν θερμό όπως πολύ απαιτούσαν. Ας δούμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και εισήγησης που δέχθηκε από τον Αλεξάνδρ Μπαστρίκιν, τον Γενικό Ανακριτή. Εδώ, όπως είπαμε, δεν να να κριτική τη Προσέξτε. Τρομοκρατική επίθεση που έγινε σε ένα στρατηγική σημασία κοινοφελέ έργο. Μια γέφυρα που από πάνω πέρναγαν άνθρωποι, αυτοκίνητα, δαλίκε, σιδηρόδρομοι ένα έργο πνοής το οποίο χρησιμοποιούσαν όλοι όσοι βρίσκονται στη Νότια Ρωσία ακόμα και Ουκρανοί τουρίστες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια συνέχισαν να επισκέπτονται με ιδιαίτερη χαρά την Κρυμαία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε ο Βλαδίμιρ Πούτιν διότι βλέπουμε ότι στην αντίθετη πλευρά στη Δύση τι ακριβώς συνέβη αμέσως μετά το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα. Έχουμε μέσα ενημέρωσης τα οποία χαίρονται, τα οποία μιλάνε για γιορτή, για μια περίφημη γιορτή η οποία εξελίσσεται σε αυτή την περιοχή και έχουμε εκπροσώπους, επίσημους εκπροσώπους του Κιέβου, του καθεστώτος του Κιέβου, όπως ο Πανταλιάκ, οι οποίοι λένε ότι ουσιαστικά αυτό ήταν τρομοκρατικό κτήμα το οποίο έκαναν οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Όχι μόνο αυτό, αλλά μετά από αυτόν ακολούθησε και ανάλογη δήλωση από το Υπουργείο Άμυνα τη Ουκρανία. Τώρα που πέρασαν κάποιες μέρες μπορώ να σα πω ότι εδώ στη Μόσχα ανακοινώθηκε επίσημα ότι η τρομοκρατική αυτή ενέργεια οργανώθηκε και φέρνει απόλυτα την ευθύνη ο Κυρίλ Μπουντάνοβ, επικεφαλή τη στρατιωτική κατασκοπία τη Ουκρανία. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τρομοκρατικό κτύπημα από ένα κράτος, από ένα καθεστώς βασικά, το οποίο ε, χρησιμοποιεί την τρομοκρατία σαν κρατική υπόθεση. Ακολούθησε αυτό το οποίο είδαμε όλοι. Όταν πραγματικά ο Λαδίμηρ Πούτιν πήρε την εισήγηση ότι ήταν τρομοκρατικό πλήγμα, τι έκανε, απλώς χρησιμοποίησε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ότι κάθε κράτος, που δέχεται τρομοκρατική επίθεση έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να αυτοπροστατευτεί και να πλήξει εκείνο το σημείο και εκείνους τους χώρους από το οποίο βγαίνει αυτή, προέρχεται αυτή η τρομοκρατική επίθεση. Και ακολούθησε αυτό το οποίο είδαμε επί ένα διήμερο τα πολλαπλά δεκάδες πλήγματα μέσα στις δομές του στρατιωτικού καθεστώτος της Ουκρανίας, στις δομές της ενέργειας και των μετακινήσεων μέσα στους δρόμους της Ουκρανίας. Αυτό είναι σημαντικό διότι δόθηκε ένα πλήγμα το οποίο δεν ήταν κέριο, ήταν μερικό προς τις δομές της Ουκρανίας. Ωστόσο όμως ας ακούσουμε παρακάτω για ποιο λόγο προειδοποίησε και τι είπε ο Βλανδίμηρ Πούτιν. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Η Ρωσία δεν πρόκειται να υπομείνει άλλο. Εφτά μήνες προσπαθούσε με οποιοδήποτε τρόπο να έρθει σε επαφή, να πάει, να συζητήσει, να δει αυτό το θέμα πώς γίνεται. Γιατί ακριβώς, θα το δούμε σε λίγο, γιατί ακριβώς δεν ήθελε να τσακίσει τις υποδομές μια χώρα η οποία ουσιαστικά είναι κομμάτι από το σώμα της. Ένα μεγάλο κομμάτι από το δικό της το μεγάλο σώμα. Και όμως Κάποιοι λένε ότι στο Κίεβο μεγάλο μέρος του πληθυσμού έπαθε σοκ. Υπάρχει ένας πρώην βουλευτής της Ουκρανίας, ο οποίος έχει και ελληνικές ρίζες, ο Σπυριντών Κιλιγκάροφ, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά φυσικά έπαθαν σοκ. Γιατί λέει, διότι είχαν πιστέψει όλες αυτές τις αερολογίες που τους έλεγαν από την πλευρά της Δύσης, οι instructors οι οποίοι τους χρησιμοποιούν κατά κόρον τους Ουκρανούς ότι το ΝΑΤΟ είναι άτρωτο, ότι τελειώνουν οι βόμβες σύντομα στην Ρωσία και δεν έχει τη δυνατότητα να κερδίσει αυτό το πόλεμο τον οποίο θα κερδίσουμε εμείς. Πέρα όμως από αυτό, ένα τρίτο τμήμα το οποίο θέλω να το ακούσουμε από πρώτο σε πρώτο λόγο, γιατί ακριβώς θα περάσουμε στην ουσία του σημερινού θέματος, είναι το εξής. Τονίστηκε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν όπως ήταν στη Βαλτική κατά των Αγωγών, αυτή στη Μαύρη Θάλασσα, ήταν να γίνουν κι άλλες. Προσέξτε να δείτε τι είπε πάνω σε αυτό το θέμα ο Βλαδίμηρ Πούτιν. <χωρή> и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы турецкий поток. Турецкий поток, и не рои, и не апоти россия, μαζί παίρνουμε φυσικό αέριο και εμείς από αυτό τον αγωγό και η Βουλγαρία και η Σερβία και φυσικά η Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν έγινε προσπάθεια να τεινάξουν στον αέρα και αυτόν τον αγωγό. Και όμως η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική ηγεσία μέχρι τώρα τσιμουδιά καμία κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα αν τίναζαν εκείνον τον αγωγό δηλαδή τον αγωγό που κατεβαίνει μέσω Τουρκία, μέσω Μαύρη Θάλασσα, αν έκαναν μια τρομοκρατική ενέργεια στη Μαύρη Θάλασσα, στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, τι θα γινότανε, πώ θα βγάζαμε φέτο, όπω είπε ο Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτσιτ, πώ θα βγάζαμε το χειμώνα οι Σέρβοι, εμεί στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε με αμείωτο ενθουσιασμό, θα έλεγα, να βοηθάμε, να στηρίζουμε την Ουκρανία ακόμα και με εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα η χώρα μας, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να έχουν κηρυχθεί ως μη φιλικές. Έχουμε πει σε προηγούμενες ε, εκπομπές εδώ από τον χώρο, γιατί ακριβώς η Ρωσία έκρινε την Ελλάδα ως μη φιλική χώρα. Όμως εγώ σήμερα εδώ στο στούντιο έχω καλεσμένο έναν παλιό φίλο, έναν εξαίρετο διπλωμάτη Έναν άνθρωπο, ο οποίος πάνω και πέρα από όλα είναι και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Κρυμαίας και Εκπρόσωπος της Κρυμαίας στην, στη Μόσχα, στο Κρεμλίνο. Πάνω απ' όλα όμως, για μας για τον Ελληνισμό είναι ο Πρόεδρος της, α, του Συνδέσμου Φιλίας μεταξύ της Ρωσίας, της Ελλάδας και της Κύπρου. Γεώργη Μουράντοφ, χαιρετώ. Κύριε Πρόεδρε, θα πω αυτή την έκφραση. Ξέρω ότι δεν σα πολύ αρέσει, διότι στην Ελλάδα όλοι θεωρούν ότι είναι πρόεδροι κάποιου συνδέσμου. Ωστόσο, όμω, να τα ακούσουν οι Έλληνε ένα πράγμα: ότι ο σύνδεσμο του οποίου ηγείστε εδώ και τουλάχιστον μία εικοσαετία δεν φέρνει την ονομασία ντρούσμπα, που είναι η αντίστοιχη έκφραση στα ρωσικά. Είναι ακριβώς με, με ρωσικά γραμμένα η λέξη φιλία και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Κηρύχθη, κηρύχθηκε, η Ρωσία κήρυξε την, uh, επίσημα την Ελλάδα ως μη φιλική χώρα. Εμείς τώρα εδώ τι είμαστε, δεν είμαστε φίλοι. Πώς θέλω μία προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται στο έδαφος της πρώην Ουκρανίας είναι ένας μεγάλος πόνος για τον λαό μας γιατί ουσιαστικά είναι εμφύλαιος πόλεμος εμφύλαιος πόλεμος ο οποίος οργανώθηκε από δυτικές χώρες από τις χώρες του ΝΑΤΟ από τα κράτη του ΝΑΤΟ και θέλω να πω όσον αφορά μη φιλική χώρα θα εξακρίβω σε μη φιλικό κράτος γιατί μιλάμε για Κράτη, όχι για χώρα, για τον κόσμο και τα λοιπά, για τον λαό. Για την επίσημη πολιτική. Για την επίσημη πολιτική του κράτους, Εκείν, εκείνους που κρατάνε αυτή τη χώρα. Σωστά. Α, αφού ο, η Ελλάδα είναι μέλος ο, του ΝΑΤΟ, ο, το οποίο και ε, διεξάγει πόλεμο στο εδάφος της πρώην Ουκρανίας στο εδάφος το οποίο είναι άκρη της Ρωσίας γι' αυτό έτσι είναι μετάφραση της λέξης Ουκρανίας είναι στην άκρη του κράτους είναι, σημαίνει Ουκρανία ουσιαστικά Εκεί προέρχεται όμως, από την αρχαία ναι, η ελληνική από... γλώσσα όπως ήταν η Ακρόπολη ας πούμε, έτσι πούμε, κράει 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 κράι, ένα γραμματισμός ακριβώς και ε, βέβαια ε, όλη αυτή η πολιτική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χιλιάδες ε, κυρώσεις που εναντίον της Ρωσία οργανώθηκαν ε, όλα αυτά είναι μη, φιλική, μη φιλικής ενέργειας των κρατών αυτών. Γι' Αυτό και λέγεται ότι πήραν τη θέση των μη φιλικών κρατών. Κύριε Αυτό Πρόεδρε, καθόλου... εδώ συμπληρώνω κα... κάθε φορά ένα πράγμα. 11.000 χιλιάδες κυρώσεις κατά της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια μιλάμε για παγκόσμιο ρεκόρ κυρώσεων. Βέβαια. Όμως αυτό δεν αφορά ε, τη φιλία των λαών γιατί οι λαοί ε, θα μείνουν μαζί ε, όπως ε, ήταν για ε, όχι μόνο αιώνια αλλά ε, χίλια μπορούμε να πούμε χρόνια. Και η φιλία αυτή βασίζεται σε νέο πολιτισμό που έχουμε, στην ορθόδοξη πίστη, στο, στην ανατολικό χριστιανική παράδοση που έχει και η Ελλάδα και η Ρωσία. Είναι ίδιες άξονες του πολιτισμού και αξίες γενικά της κοινωνίας μας. Πιστεύουμε α, το ίδιο πράγμα πιστεύουμε uh, την αγάπη, uh, την uh, το σεβασμό στην οικογένεια αγάπη προς τα παιδιά τους γονείς και τα λοιπά, uh, την πίστη και τα λοιπά είναι γνώστες οι αξίες αυτές Στα. που uh, εμείς πήραμε από uh, το ελληνικό λαό από την uh, εκκλησία ορθόδοξη uh, κατά uh, την περίοδο του Βυζαντίου. Αυτά είναι αδιαρρήκτα και δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε ότι οι χώρες που φεύγουν στο άλλο στρατόπεδο, εάν μπορούμε να πούμε έτσι, πέφτουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ψυχολογικά για την κοινωνία και πρέπει με βία να αλλάξουν την οτροπία της κοινωνίας διότι βρίσκονται σε κατάσταση μη παραδοσιακών χωρών, μη παραδοσιακής οικογένειας που ουσιαστικά δεν είναι η οικογένεια, είναι γονείς ένας, γονείς δύο, γονείς τρία κτλ. Όπως το θέλουν να μας βάζουν στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Εκεί δεν είναι η θέση μας. Των ε, Ορθόδοξων χωρών, των ε, χωρών της ανατολικού, του Ανατολικού Χριστιανισμού, ε, δεν θα πάμε εκεί. Και δεν θα δώσουμε το ε, μεγάλο κομμάτι του ρωσικού λαού που λέγεται Μικρή Ρωσία, ε, Ιστορικά έτσι λεγόταν Ουκρανία, που λέγεται ε, ένα κομμάτι του λαού μας δεν θα δώσουμε να τα πάρουν σε αυτό το μπορντέλο να τους διαστρεβλώσουν και να κάνουν αυτό που θέλουν. Εγώ λυπάμαι πολύ που πιστεύω προσερινά η ελληνική κοινωνία, η Ορθοδοξία βρέθηκε σε αυτή την ομάδα των χωρών που είναι ουσιαστικά για μένα είναι ανώμαλη. Και πιστεύω ότι η φιλία δική μας θα οδηγήσει στο δρόμο πάλι της ενότητας και της μία οικογένεια, όπως το έγραψε και για παράδειγμα ο Σέμιολ Χάντινγκτον στο βιβλίο του για πολιτισμούς και σε πολλά άλλα έργα των φιλοσόφων και πολιτιστικών έχουν γράψει για τους πολιτισμούς ότι βρισκόμαστε μαζί. Όσον αφορά ε, τα γεγονότα ε, και τη βλέψη, τη κατανόηση των γεγονότων που γίνονται στην Ουκρανία πρέπει να πάρουν υπόψη ότι ποτέ δεν θέλαμε και πολλές φορές το έχουμε πει ε, να υπάρχει πόλεμο στο έδαφος μας, στο κοινό μας έδαφος, έδαφος του κράτους ε, της Ουκρανίας, ε, της Ρωσίας. Αλλά εκεί οδήγησαν και τώρα είναι γεμάτο με δυτικά όπλα, γεμάτο από εκπαιδευτές από τις Δύσεις. Είναι χιλιάδες στρατιώτες από τις δυτικές χώρες, χώρες του ΝΑΤΟ. Κάποιοι, να διακόψω εδώ και να πω το εξή. κάποιοι θεωρούν και λένε προς τα έξω πεισματικά ότι είναι ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όμως, άμα δει κανείς την τελευταία δήλωση του Γιέντς Στόλτεμπερκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, λέει χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να χάσει, θα πρέπει να ιτηθεί ο Πούτιν, διότι αν ιτηθεί η Ουκρανία θα ιτηθούμε όλοι εμείς, δηλαδή το ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά δεν είναι μια αναγνώριση είναι αυτό πόλεμος. το πράγμα ναι, ότι του γίνεται NATO, πόλεμος του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας. Ακριβώς, έτσι από την αρχή ήταν. Και τα γεγονότα της, ε, ε, του πραξικοπήματος του 2014 που έγινε, από, από ε, τα οποία άρχισε όλα τα άλλα, άρχισαν, ε, μας δείχνουν ότι και εκείνα τα γεγονότα ήταν οργανωμένα από τις χώρες του ΝΑΤΟ, και η υπογραφή της συμφωνίας από τη Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία δεν σήμαινε, με τον Γιαννουκόβιτς, με πρώην πρόεδρο, δεν σήμαινε τίποτα. Το παραβίασαν άλλη μέρα. Ήτανε όμω, Παρόλο... όμως, συγγνώμη, ήταν αυτή η συμφωνία πάει για βραβείο Νόμπελ ταχύτητας. Υπογράφηκε σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί καταργήθηκε. Την καταπάτησαν αυτοί Εγώμη. οι οποίοι την υπέγραψαν. Μα είναι η παράδοση τώρα των ηγεσιών των δυτικών χωρών να καταργούν όλα που υπήρχαν. Και είχαμε πολλές συμφωνίες για θέματα αποστρατιωτικοποίησης, για θέματα της ασφάλειας, παγκόσμιας ασφάλειας. Τώρα, τώρα όλα καταργήθηκαν. Γιατί όμως, ετοιμάζονται προς τον πόλεμο, γιατί θέλουν... Πρέπει αντικειμενικά πράγματα να δούμε. Θέλουν τους φυσικούς πόρους και 35 με 40% των φυσικών πόρων, πόρων της, του πλανήτη μας είναι στο έδαφος της Ρωσίας. <laughs> Αυτό βέβαια είναι μεγάλο ο, 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 μαγνήτη μπορούμε να πούμε που τους προσελκύει. Πάντα ήταν και προηγούμενες αιώνες. Και με Ναπολεόν και Χίτλερ και άλλοι όλοι, τραγκ ναχώσταν προς Ανατολή επίθεση. Ε, αλλά τώρα είναι πολύ οξυμένη η κατάσταση με ενεργειακού πόρου, το βλέπετε, με ε, τρόφιμα ε, και μιλάμε όλο για μεγάλες κρίσεις που θα γίνουν και ήδη άρχισαν. Πού να τα βρούνε στη Ρωσία. Υπάρχουν δύο τρόποι ή να έχουμε φιλία και συνεργασία και τώρα όπως είδατε όλα τα προηγούμενα χρόνια τα πουλάγαμε πολύ φτηνά τα, τους φυσικούς μας πόρους. Θα μπορούσαμε πολύ υψηλότερα να βάζουμε τις τιμές. Αφού φιλία έχουμε, σας δίνουμε δωρεάν περίπου. Περίπου. Α, ή Ξέθεση. άλλος τρόπος είναι πόλεμος. Να τα, να τα κερδίσει. Ναι. ναι. Ξέρετε, ε, τώρα μιλάτε και έρχεται στο μυαλό μου η δήλωση ενός γυρεύου συναδέλφου σας διπλωμάτη, του κυρίου Μπορέλ, ο οποίος μετά από 7 μήνες, και ενώ μας είπε ο διπλωμάτης ότι θα πρέπει να λυθεί το θέμα στα πεδία των μαχών τώρα αυτές τις μέρες αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι η ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έτσι στηρίζονταν πάνω στους, στους φθηνούς ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας. Μάλιστα. Ας πρόσεχε. Και αυτός και όλη η, η ηγεσία των Βρυξελών οι οποίοι όπως ξέρουμε εκπροσωπούν συμφέροντα κάθε άλλο παρά της Ευρώπης, παρά των 500 εκατομμυρίων ναι. Ευρωπαίων. Ήδη αρνήθηκαν από αυτό το πλεονέκτημα που είχαν στην συναγωνιστικότητα των προϊόντων τους και τα λοιπά, στην ευημερία του, της κοινωνίας τους. Μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι πάλι θα λυπάνε σε 8 χρόνια όπως τώρα λυπάνε ότι δεν αναγνώρισαν την Κρυμαία ότι δεν αναγνωρίσαμε τέσσερις περιοχές οι οποίοι ήθελαν να βγουν από την Ουκρανία ναι. ε, και αυτό το λεγόμενο κράτος θα μικραίνει και ε, πάντα θα, λυπα, ε, θα ε, προκαλεί μεγάλη λύπη στις δυτικές χώρες οι εξελίξεις αυτές θα προκαλούν. Αυτό θα το δείτε σύντομα. Γι' αυτό εάν πρόκειται να έχουμε καλές σχέσεις οι χώρες του δικού μας πολιτισμού που είναι μερικές υπάρχουν τώρα στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ θα περιμέναμε πολύ να μας να συμβάλλουν στη διαδικασία τη ειρήνευση τη κατάσταση, να σταματήσουν την εμπλοκή οι νατοικέ δομέ, στρουκτούρε στη σύγκρουση αυτή yeah. και να, να, τα βρούμε μεταξύ μας, μεταξύ του Κιέβου και της, της Ρωσίας βέβαια όχι με ναζιστική εξουσία που υπάρχει σήμερα. Ναι. Ξέρετε για τους στόχους μας είναι απλή η στόχη αυτή η βοήθεια στο Λουγάνς και Ντονιέτσκ η αναγνώριση των δημοψηφισμάτων που έγιναν στις τέσσερις περιοχές και βέβαια αποστρατιωτικοποίηση και ουδέτερος στάτος της Ουκρανίας που δεν θα είναι ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν θα δώσουμε στο ΝΑΤΟ να μπει μέσα στο έδαφος μας. Δεν είναι κατανοητό αυτό. Πιστεύω ότι είναι πολύ κατανοητό. Ότι δεν θα μπει το ΝΑΤΟ στο έδαφος δικό μας. Και η Ουκρανία είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, της ψυχής. Του ρωσικού κόσμου. Και του ρωσικού κόσμου. Του ρωσικού κόσμου γενικότερα. δεν θα επιστρέ, επιτρέψουμε να μπουν στη Λευκορωσία. Το ίδιο. Γιατί ε, είναι η καρδιά μας, ε, είναι γνωστό ότι το Κίεβο είναι η μητέρα των ρωσικών πόλεων, είναι γνωστή η κατάσταση ότι από εκεί και από τον Όβγοροτ άρχισε ε, το ρωσικό κράτος 1150 χρόνια, 1160 χρόνια πριν okay, okay. Ε, και είναι αδύνατο να κάνουν τίποτα με αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι αισθάνεται ο λαός μας, αλλιώς δεν θα υπάρχει. Το καταλαβαίνουμε, ότι όπως τα αγγλικά λένε existential ε, επιβίωσης, θέμα επιβίωσης του λαού, του κράτους και του πολιτισμού, Το πολιτισμού μας ται. και κοινού μας πολιτισμού. Πού θα είναι η Ορθοδοξία και ο Ορθόδοξος πολιτισμός, ο Ανατολικό Χριστιανικός πολιτισμός χωρίς τη Ρωσία. Δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευθύνη στο ρωσικό κράτος, στο ρωσικό λαό και στη ρωσική ηγεσία. Ξέρετε με τσιγκλίζετε τώρα με αυτά που λέτε προς μια κατεύθυνση να πω μια έκφραση που είναι γνωστή εις βαριάγκη βγκρέκη από τους βαριάγκους στους Έλληνες μέσω του πολυδοξασμένου ποταμού του Βόλγα, του Δνυπέρου. ήταν τι από πάνω από το βορρά κατεβαίνανε κάτω που στο Βυζάντιο έτσι. Ελλάδα τότε σαν κράτο δεν υπήρχε, υπήρχε όμω ο ελληνικό πολιτισμό, η ελληνική γλώσσα και κυρίω η ορθόδοξη θρησκεία, η ορθοδοξία που συνδέονταν άμεσα με αυτό το οποίο λέγεται ελληνικό κόσμο. Η Σβαριάγκοι Ευγκρέκοι λοιπόν, από του Βαριάγκου στου Έλληνε, είναι μια έκφραση που μόνο οι Ρώσοι τη χρησιμοποιούν, δείχνοντα ότι εμεί πήραμε την Ορθοδοξία, πήραμε τη θρησκεία μας, από τους Έλληνες λένε που ουσιαστικά έτσι. από το Βυζάντιο αλλά λένε από τους Έλληνες λόγω του πολιτισμού δείχνοντας όπως εγώ το έχω εισπράξει στη Μόσχα πολλές δεκαετίες ένα ιδιαίτερο σεβασμό σε αυτό το οποίο λέγεται ελληνικός πολιτισμός. Ο πυρήνας του Βυζαντίου από το οποίο πήραμε όλα και θρησκεία και πολιτισμό είναι Έλληνες. Είναι ε, που πήρε την αρχή από την αρχαία Ελλάδα ε, και είναι περίπου το ίδιο όπως να λέμε ότι ε, εσείς είπατε ότι δεν υπήρξε το ελληνικό κράτος. Στη Σοβιετική Ένωση δεν υπήρξε η Ρωσία αλλά υπήρξε γιατί ο πυρήνας της Σοβιετικής Ένωσης δεν είναι, είναι. Ρωσία. η Ρωσία, ο ρωσικός λαός κτλ. Και α, παραμένουμε σε αυτή την κατανόηση α, ότι η ρίζα μας συνδέεται πάρα πολύ στενά με το Βυζάντιο. Α, γι' αυτό α, και η Κρυμαία α, για μας έχει μ, πολύ ουσιαστική σημασία διότι εκεί ήρθε το Βυζάντιο και από εκεί ο, ο, πρίγκιπας ο Βλαδίμηρος πήρε τη Σεβαστούπολη. την α, Ορθοδοξία στη Χερσόνησο. Μάλιστα. Στη που, Χερσόνησο. ναι, είναι Σεβαστούπολη. Στη Ταυρίδα. Η αρχαία Ταυρίδα α, είχε και μεικτό, εάν θυμάστε, α, ελληνοσκηθικό πολιτισμό. Α, Ποιοι ήταν οι ηταν Ήταν προ-Ρώσοι, ας πούμε Νότια Ρωσία είχε αυτό, το είχε αυτό το πληθυσμό. Και είχαμε κοινό πολιτισμό από τότε, 2.500 χρόνια πριν και παραπάνω. Ακριβώς. Από την αρχή οι Σκήθες, όλοι αυτοί οι πληθυσμοί στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας όπου ήρθαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Κορίνθιοι οι πρώτοι πριν από τον 5ο αιώνα π.Χ. όταν είχαμε στην αρχαία Ελλάδα το χρυσό αιώνα του Περικλέους, εύδομο, εύδομο αιώνα. τον Εύ, από τον 7ο ε, ναι. ακόμα νωρίτερα και ουσιαστικά δημιουργήθηκε αυτή η έκφραση που λέμε οι Έλληνες και οι βάρβαροι στα πέρατα της οικουμένης. Θεωρώ τους βαρβάρους εκείνους οι οποίοι μιλάνε άλλη γλώσσα, δεν μιλάνε ελληνικά και μιλάγανε ένα βαρ βαρ βαρ, βαρ το οποίο ήτανε, α, δεν το γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες, όμως οι αρχαίοι Έλληνες έκτισαν και την αρχαία Γοργίπια, που είναι σήμερα η Ανάπα και τη Φαναγόρια. Φαναγόρια που είναι στο από εκεί μέρο ναι. τη περιοχή του Κρασταντάρ mm -hmm. αλλά και το Ποντικάπαιο που είναι το σημερινό Κέρτ, στο από εδώ μέρο. Και όπω εγώ βλέπω τουλάχιστον, οι αρχαίοι Έλληνε μα δίδαξαν ότι η θάλασσα δεν χωρίζει τη γη, ενώνει. την ενώνει Ακριβώς. μεταξύ του. Και Αυτό... από τότε είμαστε ενωμένοι, και να μην το ξεχάσουμε. Όσον αφορά τα παραμύθια για. Για, τους, για, τις, για την επιθετικότητα της Ρωσίας, των Ρώσων και τα λοιπά, δείχνουμε μεγάλη υπομονή. Οχτώ χρόνια περιμέναμε να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ανατολική Ουκρανία που είναι καθαρά ρωσικός πολιτισμός και είπε ότι θέλουμε να είμαστε με τη Ρωσία κτλ. Περιμέναμε. 15.000 σκότωσαν. Κανένας στον κόσμο δεν το έβλεπε ούτε και στην Ελλάδα δεν έδειξαν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα γεγονότα. Εμείς κάθε μέρα προειδοποιούσαμε ότι δεν κάνει έτσι, ότι θα φτάσουμε σε μία σύγκρουση. Τώρα φτάσαμε στο σύγκρουση, μπήκαν τα στρατεύματα και οπλισμοί του ΝΑΤΟ. Ωραία, τι θα έχουμε μετά. Θα έχουμε μεγάλη παγκόσμια σύγκρουση. Αυτό θέλετε να σταματήσετε την, ας πούμε, διευθέτηση της κρίσης μεταξύ των δύο α, κλάδων του ρωσικού λαού έτσι γίνεται να γίνουν επιδιαιτητές μέσα στο ρωσικό ε, κόσμο Βέβαια. Στο, στο δικό μας κόσμο δεν θα γίνει έτσι και πάλι δείχνουμε υπομονή σωστά είπατε ότι και ο πρόεδρος μας ότι στο μέτρο που χρειάζεται θα δίνουμε απαντήσεις δεν θέλουμε Μπορούμε βέβαια να καταστρέψουμε πλήρως αυτό το κομμάτι της, της γης που λεγότανε κράτος της Ουκρανίας. Αλλά δεν θέλουμε γιατί είναι εκεί ο δικός μας λαός. Μπορείτε να φανταστείτε 150 κεφαλές ε, 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 μεσαίου ελληνικού που έχουν πέσει στα, στις Ουκρανικές πόλεις. Μόνο πλήξανε 10 άνθρωποι. Πώς το κάνουν... Ακριβώς είπαμε ότι θα χτυπήσουμε τους ενεργειακούς σταθμούς, ηλεκτρικούς σταθμούς ναι. και μόνο αυτό κάνανε. Δέκα άνθρωποι μόνο από 150. Παράπλευρες απώλειες λέγεται και όμως θα σας πω ότι όλα τα δελτία τις τελευταίες μέρες δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Καταιγισμός βομβών από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία επιδιώκει να σκοτώσει τον ουκρανικό πληθυσμό. Και λέω σκέφτομαι εγώ μα τόσο άχρηστη είναι η Ρωσία που ρίχνει 83 και τώρα πάνω και τη δεύτερη μέρα πάνω από 150 βόμβες για να σκοτωθούν μόνο 8-10 άνθρωποι. Είναι πύραυλοι. είναι πύραυλοι. Είναι ισχυροί πύραυλοι. Και ακρίβειες. βάζουν εκ, εκ, ακριβώς εκεί που δεν υπάρχει ο κόσμος. Μόνο η ηλεκτρική σταθμή ας πούμε. Μόνο η ε, 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 στρατιωτική στόχη. Γι' αυτό βεβαίως κάνουμε το παν να διατηρήσουμε τον πληθυσμό. Εκείνο, ε, δυτικές ε, χώρες και η ναζιστική εξουσία της Ουκρανίας κάνει το παν να σκοτώσουν όσο είναι δυνατόν περισσότερο κόσμο. Γιατί ξέρουν ότι και, και αυτοί οι Ουκρανοί είναι τελικά Ρώσοι. Ποιο είναι στην κυβέρνηση να, να διαβάζετε τις, ε, τα ανακοινώσει που γίνονται. Ναι, όχι ανακοινώσει, τα ονόματα. Τα ονόματα. Ο Μπουντάνοφ για τον οποίο είπατε. Ποιο είναι. Ρο, Ρώσοι όλοι. Ρώσικο όνομα. Και ε, Ρώσο Εβραίο μπορούμε να πούμε είναι και ο πρόεδρο τη Ουκρανία, ο Ζιλένσκι. Και ε, ο Ρέσνικοφ, ποιο είναι. Ρώσο είναι όλοι. Όλη η κυβέρνηση είναι Ρώσοι, οι οποίοι είναι πολυμένοι απρό. Του αγόρασε η Δύση. Και είναι πρόδοτες της πατρίδας τους και του κόσμου τους και του πολιτισμού τους. Και τώρα με χρήματα εργάζονται απλώς και είναι έτοιμοι να σκοτώσουν όλους τους άλλους όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Δυστυχώς είναι αυτοί που όπως είπαμε από την αρχή και ακουγόταν λίγο έτσι θα έλεγε κανείς αφαιρετικά ότι η Δύση, το ΝΑΤΟ, οι Αγγλοσάξονες όπως τόνισε στην τελευταία ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν στόχο να πολεμήσουν τη Ρωσία μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Δηλαδή μέσα από το έδαφος της Ουκρανίας όπως υπάρχει από το 1991 και μετά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή. Η Ρωσία γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί και δεν θα αφήσει να πατήσουν αυτό που λέει συνέχεια τις κόκκινες γραμμές γιατί ακριβώς εκεί αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα με την ίδια την εθνική υπόσταση της Ρωσίας. Και από ό,τι βλέπουμε η Ρωσία όχι μόνο τελείωσαν οι βόμβες όπως διαδίδουν οι Άγγλοι ινστρούκτορες οι οποίοι είναι στο Κίεβο αλλά αυτό το διήμερο των βομβαρδισμών σε επιλεγμένα σημεία μέσα στην Ουκρανία, ταυτόχρονα και στο Κίεβο, δείχνει ότι η Ρωσία όχι μόνο θα αντισταθεί, αλλά ουσιαστικά θα ολοκληρώσει μία διαδικασία η οποία άπτεται αυτού του οποίου λέγεται ρωσικός κόσμος, όπως τον είπατε, μαζί με τη Λευκορωσία, μαζί και με την παλιά Ουκρανία, σε ένα σύνολο αυτού του μεγάλου, του λεγόμενου, ρωσικού κόσμου. Εγώ ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή που νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ολόκληρες Βεβαίως. και να πω κλείνοντα τη σημερινή εκπομπή ένα απλό θέμα. Το 2018 ο Σεργέη Λαυρόφ σε μια λαμπρή εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας γιατί ήταν τα 190 χρόνια από την σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας, εγώ θα διευκρίνιζα εδώ ότι δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά ήταν η de facto αναγνώριση από την τσαρική Ρωσία του νεοελληνικού κράτους, το οποίο τότε, μέχρι τότε δεν υπήρχε και ιδρύθηκε τότε, είχε πει ο Σεργέη Λαυρόφ μία έκφραση. Οι κυβερνήσει φεύγουνε, μα η φιλία και η αγάπη μεταξύ των δύο λαών υπάρχει. Το ξέρουμε αυτό γιατί υπάρχει και ελληνικό τραγούδι το οποίο πολλοί το τραγουδήσαμε και το ξέρουμε. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα η αγάπη μένει. Ας μείνουμε σε αυτό για σήμερα και συνεχίζουμε από εδώ από το κανάλι Ιδεοχώρος. Γεια σας.